Στα 42 του χρόνια ο Ρωμάριο ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, έχοντας πετύχει, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, περισσότερα από 1000 γκολ, ρεκόρ το οποίο επίσημα μόνο ο Πελέ έχει σημειώσει στην ιστορία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Βέβαια, μέσα σε αυτά υπολογίζει και όσα έχει πανηγυρίσει σε φιλικά μάτς, τα πρωταθλήματα νέων που συμμετείχε, ακόμη και σε φιλανθρωπικούς αγώνες. Η επίσημη ανακοίνωση ότι ο πρώην πλέον Βραζιλιάνος striker κρεμάει τα παπούτσια του έγινε στις 15 Απριλίου στην παρουσίαση του DVD που ήταν αφιερωμένο στην καριέρα του. Τον περασμένο Δεκέμβριο ο Ρωμάριο είχε βρεθεί θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με 120 μέρες αποκλεισμού από τα γήπεδα. Δύο μήνες αργότερα η έφεσή του, στην οποία υποστήριζε ότι έκανε χρήση της συγκεκριμένης ουσίας για να σταματήσει την τριχόπτωση που τον ταλαιπωρούσε, έγινε δεκτή από την βραζιλιάνικη δικαιοσύνη. Εκείνη την περίοδο είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Βάσκο Νταγκάμα, της ομάδας στην οποία ξεκίνησε και ολοκλήρωσε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής. Στον πάγκο του συλλόγου του Ρίο κάθισε για 5 μόλις αναμετρήσεις, καθώς παραιτήθηκε λόγω ανάμειξης του πρόεδρου της Βάσκο, Εουρίκο Μιράντα, στην επιλογή της βασικής σύνθεσης. Η καριέρα του Ρωμάριο Ντε Σόουζα Φαρία ήταν πλούσια σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Ως μέλος της Ελεσά αγωνίστηκε στα παγκόσμια κύπελα του 1990 και του 1994. Το 1994 σημείωσε 5 τέρματα, βοηθώντας τη Βραζιλία να κατακτήσει το πολύτιμο τρόπαιο και τον ίδιο να αναδειχθεί ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χρονιάς ανά τον κόσμο, κερδίζοντας παράλληλα και την χρυσή μπάλα. Το 1998 δεν κατάφερε να ακολουθήσει την Σελεσά στο Μουντιάλ της Γαλλίας λόγω τραυματισμού, ενώ το 2002 ο Φελίπε Σκολάρη τον απέκλεισε από την αποστολή για πειθαρχία. Από το 1987 έως το 2005 συμπλήρωσε 85 συμμετοχές με την Εθνική, πετυχαίνοντας 71 γκολ. Επίσης με την Ολυμπιακή ομάδα πήρε ασημένιο μετάλλιο στους αγώνες της Σεούλ το 1988. Στην Βραζιλία αγωνίστηκε εκτός από την Βάσκο Νταγκάμα στις Φλαμέγκο και Φλουμινένσε. Εκτός συνόρων φόρεσε τις φανέλες των Αϊτχόφεν, Μπαρτσελώνα, Βαλένθια, Αλσάτ του Κατάρ, Μαϊάμι FC και United Αδελαίδας, συλλέγοντας τίτλους σε ομαδικό αλλά και προσωπικό επίπεδο. Ο Γιώχαν Κρόιφ τον χαρακτήριζε ιδιοφυΐα στο σκοράρισμα. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα στην αυτοβιογραφία του τον συμπεριέλαβε στην προσωπική του Dream Team, ενώ ο Ρομπέρτο Μπάτζιο αποκαλούσε τις κινήσεις του έργα τέχνης. Ο ίδιος ο Βραζιλιάνος Άσος, ο οποίος απεχθάνεται την προπόνηση, σε ένα ρεσιτάλ με τριοφροσύνης υποστήριξε ότι ο Θεός τον επέλεξε για αυτό που είναι.